Το βιβλίο του με τίτλο «Η διαφάνεια του χρόνου» παρουσίασε ο κουβανός συγγραφέας Λεωνάρδο Παδούρα στα Χανιά. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει το αστυνομικό με το ιστορικό μυθιστόρημα, ενώ γράφτηκε στα ισπανικά και μεταφράστηκε μέχρι τώρα μόνο στα ελληνικά από τον Κώστα Αθανασίου. Το βιβλίο, δηλαδή, κυκλοφορεί μόνο σε αυτές τις δύο γλώσσες. A few days ago, we make a Πριν λίγες μέρες κάναμε μια εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο ως μέρος της των εκδηλώσεων που που οργάνωσε το Φεστιβάλ Λατινοαμερικανικής Λογοτεχνίας ΛΕΑ στη δέκατη χρονιά της οργάνωσή του. Ε, χάρη σε αυτό το φεστιβάλ βρίσκομαι εδώ σήμερα στα Χανιά για να κάνω και αυτή την ε, εκδήλωση. Το βιβλίο περιγράφει μια μυστηριώδη αστυνομική ιστορία που ξεκινά στην Κούβα. Yeah, this is a novel that, happens. Είναι ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Κούβα το 2014 είναι το ένατο μυθιστόρημα, αστρονομικό μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Μάριο Κόντε που είναι ο ήρωάς του σε εννέα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ε, η ιστορία ξεκινά με μία μαύρη παρθένο, η οποία εξαφ... ε, ένα άγαλμα μαύρης παρθένου που εξαφανίζεται από την ε, Αβάνα σήμερα. Έτσι ξετυλίγεται το νήμα της αφήγησης, όπως επισήμανε ο συγγραφέας, γυρίζοντας πίσω στο χρόνο με αφορμή την αναζήτηση του αγάλματος της μαύρης παρθένου. Το τέλος της ιστορίας συμβαίνει τελικά στη Μεσόγειο θάλασσα.